Ευχαριστώ πολύ τον Πρόεδρο, τον κύριο Κεραμόπουλο, και ευχαριστώ προκαταβολικά και εσάς για την προσοχή σας. Το θέμα φαίνεται ότι σχετίζεται με το προηγούμενο, είναι εντελώς ανεξάρτητο. Ετερόπλευρη προφυλακτική μαστεκτομή. Τι σημαίνει αυτό? Είναι η μαστεκτομή που κάνουμε σε υγιή μαστό όταν υπάρχει ένδειξη θεραπευτικής μαστεκτομής στον άλλο μαστό λόγω καρκίνου. Θα μπορούσα να αρχίσω και να τελειώσω την ομιλία μου με αυτό το slide, να είναι και πρόλογος και επίλογος. Πότε κάνουμε προφυλακτική μαστεκτομή? Όταν γίνεται θεραπευτική μαστεκτομή στον άλλο μαστό και βέβαια πάντα όποτε θέλει η ασθενής. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές η επιθυμία της ασθενούς έχει να κάνει με το τι της προτείνουμε, τις ενδείξεις, πότε την ενθαρρύνουμε ή πότε την αποθαρρύνουμε εμείς οι θεράποντες. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία πριν φτάσουμε στο τελευταίο slide, που είναι λίγο πολύ αυτό, να δούμε τα ενδιάμεσα. Πότε κάνουμε προφυλακτική μαστεκτομή ετερόπλευρη? Συνήθως γίνεται στη φάση της πλαστικής αποκατάστασης, είτε άμεσα, όταν η γυναίκα υποβάλλεται σε θεραπευτική μαστεκτομή και αποκατάσταση, πολλές φορές κάνουμε προφυλακτική μαστεκτομή στον άλλο μαστό, είτε αργότερα, μετά τη μαστεκτομή, που θα μπει η γυναίκα στη διαδικασία της αποκατάστασης. Δεν είναι ποτέ αναγκαία και δεν είναι και ποτέ επίγουσα. Αυτό μας λέει άλλωστε και η λέξη προφυλακτική. Ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι στόχοι μιας προφυλακτικής μαστεκτομής και γιατί εμείς θα την προτείναμε στη γυναίκα? Οι στόχοι βασικά είναι η μείωση του ποσοστού ετερόχρονου καρκίνου μαστού, το όφελος στην επιβίωση και στο διάστημα ελεύθερο νόσου και κατά πόσο έχει μια θετική επίδραση στο κοσμητικό αποτέλεσμα. Είναι ένας δευτερογενής, πολύ σημαντικός στόχος παρόλα αυτά. Ας πάμε στο πρώτο, το αν και εφόσον προφυλάσσει τη γυναίκα από ένα δεύτερο καρκίνο. Είναι σαφές, είναι αποδεδειγμένο ότι ο μόνος τρόπος πρωτογενούς πρόληψης στον καρκίνο του μαστού είναι μαστεκτομή. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Το screening θεωρείται δευτερογενής πρόληψη και ως εκ τούτου το προφυλακτική εδώ είναι συνώνυμο με το προληπτική. Άρα είναι όντως προληπτική μαστεκτομή. Μειώνει το ποσοστό εμφάνισης καρκίνου μαστού 90-95%. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις γυναίκες, ανεξαρτήτως αν έχουν καρκίνο στον άλλο μαστό. Ας δούμε όμως ποιο πραγματικά είναι το ποσοστό του ετερόχρονου καρκίνου μαστού σε μια γυναίκα που είναι νοσούσα και αν και εφόσον έχει πάντα νόημα να κάνουμε την προφυλακτική μαστεκτομή. Καταρχήν, οι γυναίκες που είναι διαμέσου κινδύνου, δηλαδή γυναίκες μέσης ηλικίας που δεν έχουν κληρονομικό ιστορικό, όπως είμαστε όλες εμείς, εμφανίζουν ποσοστό εμφάνισης δεύτερου καρκίνου μαστού 2-6% στη δεκαετία, 0,2-0,6% ανά έτος. Είναι το ίδιο ποσοστό που έχουμε όλες μας. Η χορήγηση επικουρικών θεραπείων σε αυτές τις γυναίκες και δύο ορμονοθεραπεία μειώνει αυτό το ποσοστό πολύ περισσότερο. Δηλαδή, μπορεί μια γυναίκα που έχει νοσήσει από καρκίνο του μαστού με την επικουρική θεραπεία να κινδυνεύει λιγότερο από ότι εγώ, που δεν έχω νοσήσει, από μια γυναίκα που δεν έχει νοσήσει. Και ο ετερόχρονος καρκίνος μαστού συνήθως είναι καλύτερης πρόγνωσης από τον πρώτο καρκίνο. Αυτά είναι σημαντικά για να δούμε τελικά τους στόχους και τα αποτελέσματα. Τι γίνεται τώρα σε μια άλλη κατηγορία? Αυτά ήταν για το γενικό πληθυσμό. Έτσι, στο γενικό πληθυσμό, λοιπόν, κάνουμε μια προληπτική επέμβαση που κατά 94-98% η γυναίκα δεν θα τη χρειαστεί στο μέλλον. Υπάρχει μια ομάδα ασθενών που συνεχώς αυξάνεται, γιατί βλέπουμε αρκετούς φορείς σιγά-σιγά, οι φορείς μεταλλάξεων BRCA 1 και 2, που έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό ετερόχρονου καρκίνου μαστού, μέχρι και 30-40%. Μια άλλη κατηγορία είναι οι γυναίκες που έχουν υποστεί ακτινοθεραπεία, κυρίως για λυμφώματα Hodgkin, σε πολύ νεαρή ηλικία. Και αυτές έχουν αυξημένο κίνδυνο, δεν έχουμε πολλές μελέτες. Φαίνεται όμως ότι ο κίνδυνος είναι υψηλός. Και βέβαια, οι γυναίκες που είναι νέες και έχουν οικογενειακό ιστορικό, αναλόγως με το οικογενειακό ιστορικό, η αύξηση κινδύνου μπορεί να είναι μέχρι και 20% στη δεκαετία. Επίδραση της ετερόπλευρης μαστεκτομής στην επιβίωση και στο διάστημα ελεύθερου νόσου. Σε γυναίκες μέσου κινδύνου δεν φαίνεται διαφορά ούτε στην επιβίωση ούτε στο διάστημα ελεύθερου νόσου. Αυτό είναι λογικό, πρώτον γιατί η επιβίωση εξαρτάται από τον πρώτο της καρκίνο και το διάστημα ελεύθερου νόσου τη στιγμή που η πιθανότητα να κάνει ένα δεύτερο καρκίνο είναι μικρή,
φαίνεται ότι στατιστικά τουλάχιστον δεν επηρεάζεται. Σε γυναίκες με ιστορικό ακτινοθεραπείας για λέμφωμα φαίνεται ότι υπάρχει πιθανό όφελος και βέβαια υπάρχει σαφές όφελος στις γυναίκες που έχουν μετάλλαξη σε γονίδιο BRCA1 και 2. Πάμε στο κοσμητικό αποτέλεσμα, πολύ σημαντικό. Η ετερόπλευρη μαστεκτομή συνήθως δείχνει καλύτερη, υπάρχει συμμετρία, ιδιαίτερα σε μεγάλους ή πτωτικούς μαστούς και υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και ελευθερία στην πλαστική αποκατάσταση που γίνεται όχι μόνο με διατατήρες και σιλικόνες που είναι η συνήθις τακτική, αλλά και με κρυμνούς. Βλέπετε εδώ ένα παράδειγμα, είναι μαστεκτομή άμφου πριν 10 χρόνια. Βλέπετε πόσο ωραία φαίνεται αυτή. Είναι μια νέα γυναίκα, έτσι, όταν έγινε η διάγνωση ήταν 30 χρονών. Και βλέπετε πόσο ωραία φαίνεται με το σουτιέν της. Επίσης, τελικό αποτέλεσμα βλέπετε και εδώ, είναι μαστεκτομή στο δεξί μαστό, δεν έχει μπει ακόμα η θηλή και υποδόρια μαστεκτομή αριστερά. Εδώ βλέπετε μια γυναίκα με μαστεκτομή που θα κάνει σε δεύτερο χρόνο την πλαστική και συγχρόνως κάνει και υποδόρια μαστεκτομή στον άλλο μαστό. Αυτά τα περιστατικά όλα είναι από την κλινική μας, σε συνεργασία με το πλαστικό χειρουργό μας, τον κύριο Κουρατζή, που έδωσε και κάποιες από αυτές τις εικόνες και τον ευχαριστούμε πολύ. Το ίδιο και εδώ, μαστεκτομή στον αριστερό μαστό και προφυλακτική μαστεκτομή στον δεξί μαστό με σιλικόνες άμφο. Έτσι, το ίδιο σε πολύ πτωτικό μαστό. Βλέπετε ένα καλό κοσμητικό αποτέλεσμα μετά. Λοιπόν, σαφέστατα το 90% των γυναικών οι οποίες υποβάλλονται σε αυτή την επέμβαση δηλώνουν ικανοποίηση και αν τους ρωτήσουμε θα πούν ότι θα το ξανά έκαναν. Βέβαια, ένα μεγάλο ποσοστό επίσης δεν είναι ικανοποιημένες με το σχετικό αποτέλεσμα, την εικόνα και τη σεξουαλικότητά τους. Οι επιπλοκές. Φαίνεται στη βιβλιογραφία ότι υπάρχει διπλασιασμός των επιπλοκών με βάση την επέμβαση αυτή. Έτσι, αυξάνει την οσερότητα σε σχέση με τη μονόπλευρη μαστεκτομή. Κάποιες φορές υπάρχει καθυστέρηση των επικουρικών θεραπείων. Πολλές φορές λόγω των επιπλοκών αργεί η γυναίκα ενδεχομένως να κάνει χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία. Και κάποιες φορές μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες, ειδικά στο σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας. Αυτά βέβαια αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Εμείς από το δικό μας υλικό, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δει. Δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή, συνήθως οι επιπλοκές έχουν να κάνουν με τον πάσχοντα μαστό και συνήθως εκεί έχουμε τα προβλήματα και με την αποκατάσταση μετά. Τώρα, εμείς ως ογκολόγοι οφείλουμε να συζητήσουμε με τη γυναίκα η οποία θα πάρει αυτή την απόφαση, αλλά πρέπει να ξέρει ακριβώς για ποιο λόγο συστήνουμε τις επεμβάσεις αυτές. Ποιες γυναίκες ενθαρρύνουμε όταν κάνουν τη μαστεκτομή να κάνουν και ετερόπλευρη προφυλακτική. Σαφέστατα, οι γυναίκες που έχουν γνωστή μετάλλαξη BRCA1 και 2, οι γυναίκες που έχουν ακτινοβοληθεί στο θώρακα και οι γυναίκες που είναι νέες και έχουν κληρονομικό ιστορικό. Ποιες γυναίκες θα το συζητήσουμε έτσι, και όντως έχουμε λόγους να τους πούμε για προφυλακτική μαστεκτομή. Όταν έχουν ένα πολύ δύσκολο μαστό, ένα πολύ πυκνό μαστό, που είναι πολύ δύσκολο το screening, και όταν ο πρώτος καρκίνος βρέθηκε στο διάστημα μεταξύ των screening. Δηλαδή, όταν η γυναίκα ήταν τυπική, έκανε τον έλεγχό της και έπιασε τον όγκο μόνη της μέσα σε ένα χρόνο. Σε περιπτώσεις που έχουμε μαζί με τον καρκίνο και προκαρκινικές βλάβες που βάζουν τη γυναίκα σε αυξημένο κίνδυνο για το μέλλον. Και επίσης το κοσμητικό αποτέλεσμα. Αν έχει μεγάλους μαστούς, πτωτικούς μαστούς, πετυχαίνουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Πότε θα αποθαρρύνουμε εντός εισαγωγικών μια γυναίκα? Συνήθως τις γυναίκες που είναι γύρω στα 50-60, έχουν ένα καρκίνο μαστού που θα κάνουν μαστεκτομή. Εκεί ξέρουμε τις πιθανότητες, τα συζητάμε, αλλά δεν είμαστε τόσο υπέρ της προφυλακτικής στον άλλο μαστό. Σε γυναίκες αφέστατα με τοπικά προχωρημένη νόσο, σε αυτές οι γυναίκες συνήθως δεν κάνουμε άμεση αποκατάσταση. Μας ενδιαφέρουν οι θεραπείες που θα κάνει μετά για την νόσο της, οπότε και εκεί καλό είναι να μην προτείνουμε προφυλακτική στον άλλο και σε ασθενείς με αυξημένες πιθανότητες μετεγχειρητικών επιπλοκών. Παχυσαρκία, διαβήτης, κάπνισμα συνήθως. Εκεί συνήθως έχουμε πρόβλημα και στην αποκατάσταση, όχι τόσο στην προφυλακτική μαστεκτομή του άλλου μαστού. Τι θα πούμε σε μια γυναίκα πριν πάρει την απόφασή της? Γιατί η αλήθεια είναι ότι η απόφαση πολλές φορές σχετίζεται με το πώς θα την ενημερώσουμε. Καταρχήν πρέπει να της πούμε ότι ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου μαστού στον άλλο μαστό είναι μικρός και άρα
Έτσι, έχει πιθανότητες 94 με 98% να μην εμφανίσει ποτέ καρκίνο στον άλλο μαστό. Η προφυλακτική μαστεκτομή, παρόλο που όντως αποτελεί το πρώτο, πρωτογενή πρόληψη, παρόλα αυτά δεν είναι προστατευτική 100%. Δεν θα μειώσει τον κίνδυνο μετάστασης από τον πρώτο καρκίνο. Αυτό μπορεί να ακούγεται για μας λογικό, αλλά πάρα πολλές γυναίκες, οι περισσότερες, θεωρούν ότι ο δεύτερος καρκίνος, το δεύτερο μαστό, πολλές φορές είναι μετάσταση από τον πρώτο. Πρέπει να τους εξηγήσουμε ότι δεν ισχύει αυτό, ότι είναι λάθος, έτσι και ως εκ τούτου πρέπει να σκεφτούν με άλλο τρόπο. Και βέβαια μπορεί να αυξήσει τις επιπλοκές της επέμβασης. Θα προκαλέσει σίγουρα διαταραχές αισθητικότητας και θα επηρεάσει ενδεχομένως τη σεξουαλικότητα της γυναίκας, έτσι και η υποδόρια μαστεκτομή και η απλή μαστεκτομή. Αυτό που ξέχασα να πω είναι ότι η απόφαση του τι μαστεκτομή θα κάνουμε προληπτικά έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες. Παραδείγματος χάρη, μια γυναίκα με γονιδιακό έλεγχο θετικό, κάνουμε κανονική μαστεκτομή, δεν διατηρούμε ούτε τη θηλή. Αυτό γίνεται γιατί θέλουμε όσο γίνεται μεγαλύτερο ποσοστό προστασίας. Και συμπεράσματα. Η προφυλακτική μαστεκτομή δεν είναι ποτέ αναγκαία και επίγουσα. Όλοι οι ασθενείς που θα υποβληθούν σε θεραπευτική μαστεκτομή πρέπει να είναι ενημερωμένες για τη δυνατότητα προφυλακτικής μαστεκτομής στον άλλο μαστό. Είναι υποχρέωση του θεράποντος να ενθαρρύνει ή να αποθαρρύνει την ασθενή ανάλογα με την ηλικία, το στάδιο νόσου και τα συνοδά προβλήματα. Και πάντα η επιθυμία της ασθενούς μετά την ενημέρωση πρέπει να γίνεται σεβαστή. Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ, ότι εξίσου σημαντική για την ασθενή είναι και δευτερογενή στόχη, όπως η μείωση του άγχους για την νόσο και η αποδοχή της εικόνας μας. Ευχαριστώ πολύ.